Είναι ήρθε, έρχεται το Πάσχα, έρχεται και ο Γαϊτάνος και ήρθε στο Γρηγόρη. Έλα, και λέει όμως, έχει πει φοβερά πράγματα. Έχει πει, παιδιά, για απόπειρα αυτοκτονίας έξω από το σπίτι του και είπε επίσης αν έχει μυχεύσει. Τόσο γοητευτικός. Κοίτα, σε κάποιες αρέσει. Γούστα είναι αυτό. Ναι, αλλά τώρα για να. Ναι, αυτό είναι. Αυτοκτονία είναι ακραίο. Έξω από το σπίτι του έχει μυχεύσει. Μου το είπε το πρώτο το σοκ. Αυτοκτονία. Για ποιο λόγο? Για την ομορφιά του. Τον ήθελε μια κοπέλα. Περιμέναν τον Τάνο. Μεγάλη εβδομάδα, έρχεται όλα σε. Για το μαλλί. Λέει και για το μαλλί πάντως. Να είμαστε πάλι μαζί. Ξανάφησε μακριά το μαλλί. Δεν μου αρέσει πιο πολύ έτσι. Μου έχει τύχει σε καμαρίνη την κυριολεξία να μαλώνουν κάποιες γυναίκες, γιατί κάποιες λέγανε μην τυχόν το ξανακόψεις. Και άλλες λέγανε μην τυχόν και το ξαναμακρύνεις. Το κοντό σου πάει τέλειο. Και άρχισε να μαλώνουν μεταξύ τους. Σε έχει φλερτάρει ποτέ το ίδιο φίλο άνθρωπος? Ναι, πολλές φορές. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Όταν γίνεται με όμορφο τρόπο, είναι τόσο ωραίο να σοκολακεύει ο άλλος, όποιος και να είναι, όταν σου δείχνει τον ερωτισμό του. Απλώς εγώ νιώθω άβολα όταν αυτό το πράγμα γίνεται με μια διάθεση. Χιδεότητας. Χιδεότητας, σεξουαλισμού. Ένα πράγμα το οποίο δεν έχει αυτή την ομορφιά την ερωτική. Mm. Τόσο από το ότι μπορεί να γίνεται και από το ίδιο φύλο, μπορεί να γίνεται και από τις γυναίκες, οι οποίες μπορεί να είναι, ας πούμε, μεγάλες σε ηλικία. Ναι, βεβαίως. Νομίζω ότι είχες και μια εμπειρία από μια κοπέλα που είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας έξω από το σπίτι σου. Εμείς, που τυχαίνει καλός ή κακός, να γινόμαστε γνωστοί, να είμαστε δημοφιλείς. Mm. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που μας ερωτεύονται, που μας αγαπούν, που μας ξεχωρίζουν, εκτός από την τέχνη μας και τη δραστηριότητά μας, και για τον ερωτισμό μας, γι' αυτό που τους εκπέμπουμε ερωτικά. Σου είχε αφήσει ένα σημείωμα που έγραψε «Φταίς εσύ που αυτοκτονώ, δεν με αγάπησες ποτέ». Και την κοπέλα αυτή την είχα συναντήσει μία φορά. Αυτή ζούσε το δικό της, τη δική της ομορφιά και το παραμύθι αυτό που ζούσε. Εγώ βεβαίως πρώτη φορά μου συνέβη, σοκαρίστηκα. Έβδομη εντολή, δεν θα μυχεύσεις. Εσύ έχεις μυχεύσει ποτέ? Ναι. Γενικώς δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, αλλά έχει τύχει να το κάνω, ναι. Ουσιαστικά πώς αντέδρασες μετά, με ζήτησες συγγνώμη, το μαρτύρησες, πήγες, εξομολογήθηκες, ενώ όχι, μέσα σου πώς το βιώσεις? Αυτά δεν εξομολογούνται σιγά τώρα. Γιατί δεν εξομολογούνται? Εγώ στην εξομολογία μου το είπα. Τι να, σιγά τώρα, θα πεις στον εξομολόγο ότι με ρώτησε. Έχω μια σχέση και απάτησα. Μα με ρώτησε. Συγγνώμη λίγο, εγώ στην εξομολόγηση, ναι, στη δικιά μου που έκανα στο Άγιο Όρος, με ρωτούσε. Εγώ δεν θα το έλεγα αυτό. Δεν πει αυτό, τα πει. Έλα τώρα! Δεν καταλάβατε. Η είδηση είναι ότι ο Γρηγόρης το έχει πει στον εξομολόγο του και δεν τώρα σε όλη την Ελλάδα. Στο παρελθόν, παιδιά. Αυτή είναι η είδηση, ούτε ο Γλου και ο Γαϊτάνος. Πιστεύει πολύ στον εαυτό του πάντως ο Γαϊτάνος. Προφανώς δεν ήταν μια σοβαρή σχέση και γι' αυτό το λόγο δεν το εξέλεψε σαν μοιχεία για να το εξομολογεί. Ποιο? Ο Γαϊτάνος. Όχι, είπε γενικά αυτό, δεν το λε. Δεν εξομολογείται αυτό. Αν δεν λε αυτό. Πού μοιχεύσει. Συζητά και το λε. Το λε. Πάντως και εγώ τον προτιμώ με κοντό μαλλί. Αυτό είναι το πρόβλημα σου τώρα. Κοντό, κοντό ή καρέ. Το κοντό, κοντό. Ήταν πολύ ωραίο. Κοντό, κοντό, ε. Εμένα μου αρέσει αυτό ο Γαϊτάνο. Με το κοντό ήταν πολύ ωραίο. Μη σου πω κεράστα. Μήπως με καρφάκια. Αυτό λέω στρατιωτικό κοντό. Είδατε. Να, είδατε, το συζητάμε κι εμείς τώρα. Πώς οι κυρίες σκοτώθηκαν με τα μαλλιά του, με τα μαλλιά. Ναι, όχι όμως. Δεν το συζητάμε ερωτικά όμως εμείς εδώ πέρα. Εμένα με καρφάκια μου αρέσει πιο πολύ. Πολύ κοντά το μαλλί. Να πω κάτι άλλο. Όμως ερωτικά, βέβαια. Η κοπέλα αυτή. Επίσης το καρότι, το χρώμα είναι φυσικό. Παιδιά, να σου πω κάτι. Σελέμπριτη, δηλαδή είναι ειδικά τραγουδιστή. Υπάρχουν κάποιες προσωπικότητες που ταυτίζονται μαζί σου, κάνουν Θεό. Δεν είναι τυχαίο ότι βάζεις κάποιον φωτογραφία στο δωμάτιό σου. Για το 90 ο Γαϊτάνος ήταν pop τραγουδιστής, ναι, να ξέρετε. Αυτό, αυτό. Δεν είναι pop τραγούδι του. Α, βάλε αυτό, βάλε το λίγο δυνατά αυτό. Πόσο pop είναι αυτό? Άκου. Λάθος σε pop. Λάθος σε pop. Τι είναι αυτό, έντες με διάλεγο. Είναι μπαλάντα. Pop μπαλάντα. Pop μπαλάντα. Μήπως η κοπέλα που πήγε να φωτονίσει ήταν καλόγρια? Μπορεί. Σαν ακούς Χατζηγιάννη παλιό. Έχει δίκιο σε αυτό, θέλει. Ήταν pop τραγουδιστής. Δηλαδή τώρα εσύ, επειδή είμαι εσύ, πόσο χρόνο είσαι? Α, δεν μου αρέσει πάλι. Το 35. Θέλω να πω, τον έχουμε συνδυάσει με την εκκλησία που ήταν εμείς. Αλλά έχει πει τραγούδια για... Εποχή Κορκολίδα, αντίβριζε. Η δική μου εποχή αυτή, που είναι του 80. Ίσα είμαστε, ρε παιδιά, δεν πέρα. Ο Θέμης είναι μεγάλος. Απλά δεν άκουσες Γαϊτάνος, μου άκουγες άλλα πράγματα. Δεν θα σας φέρω ένα ωραίο αποκλειστικό. Θέλω να δούμε τον Γκάλο.